Σε θρίλερ, εξελίσσεται η υπόθεση του 79χρονου Σταχανιά, ο οποίο το πρωί τη Παρασκευή βρέθηκε μαχαιρωμένο στο σπίτι του στην περιοχή του Βαμβακόπουλου. Τον άντρα εντόπισε ο γιο του, ειδοποιώντα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων. Εντείνονται οι αστυνομικέ έρευνε για τον τραυματισμό του 79χρονου άντρα, εξετάζοντα όλα τα ενδεχόμενα και τι συνθήκε κάτω από τι οποίε σημειώθηκε το περιστατικό. Οι αρχέ ερευνούν με προσοχή το περιστατικό, χωρί ακόμα να έχει αποκλειστεί επίσημα κανένα ενδεχόμενο. Ωστόσο, οι έω τώρα ενδείξει υποδεικνύουν ισχυρά την πιθανότητα εγκληματική ενέργεια, αφού ο ηλικιωμένο πέραν του τραύματο στο στήθο από το μαχαίρι, φέρει παράλληλα μόλοπε στο πρόσωπο και το κεφάλι και θλαστικά τραύματα στο σώμα, τα οποία δεν συνηγορούν με χτύπημα από πτώση. Φω στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξει και η κατάθεση του ηλικιωμένου όταν βρεθεί σε θέση να μιλήσει, εξηγώντα το τι συνέβη. Ο 79χρονο το μεσημέρι τη Παρασκευή, λόγω τη σοβαρότητα του τραύματο, υποβλήθηκε σε θωρακοχειρουργική επέμβαση και βρίσκεται στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Χανίων. Με την κατάστασή του προ το παρόν να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Έξω από την οικία του ηλικιωμένου βρέθηκε ένα ματωμένο μαχαίρι, ενώ άτομα από τον περίγυρο του άντρα μιλούν για έναν φιλήσυχο άνθρωπο που δεν δημιουργούσε προβλήματα.